Σου το έχω πει μύδια πως δεν μου αρέσουν τα μύδια. Μάκης Παπαδημητρίου, η μύδια και το εκπληκτικό είναι ότι είσαι εσύ η μύδια. Ναι, δεν ήταν δική μου επιθυμία. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να γίνω μητροκτόνος, όσο μάλλον γυναίκα. Αλλά ήταν η πρώτα στην κορέα στο Φανιατάκι που ήταν πολύ δηλαστική, γι' αυτό είπαμε. Όντως, γιατί είναι εντυπωσιακό το να πάρει εσύ συγκεκριμένα να παίζει αυτό το ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ο μοναδικός που κάνω ρόλο άλλου φίλου. Είναι και ο Γεράσιμος Καφίδας που κάνει γυναίκα, που κάνει την τροφό. Η Άννα Κλάδη κάνει την ψαρά, οπότε είναι λίγο. Ανακατεμένα. Ανακατεμένα, ναι. Και ο ίδιος ο Χανιωτάκης έχει και αυτός έτσι ρεστιτάλ μέσα στην όλη ιστορία. Ναι, κάνει αντικαθιστά τον Νίκο τον Μπουσανίδη, ο οποίος εξάρτητος έπρεπε να φύγει μια περιπέτεια στο Ιράν και θα επιστρέψει όμως. Εδώ έχουμε ξεκινήσει από χθες Πέμπτη τις παραστάσεις. Ναι, στο θέατρο Αυλία και θα παίξουμε μέχρι και την Κυριακή. Μετά θα πάμε Δευτέρα και Τρίτη Κομοτινή και Ξάνθη. Και θα επιστρέψουμε πάλι στο Αυλία από την ερχόμενη Πέμπτη μέχρι και τις 9 Φεβρουαρίου. Το πρώτο δεκαήμερο ουσιαστικά του Φεβρουαρίου, Πέμπτη με Κυριακή. Ναι. Υπάρχει και έκτακτη, να πούμε, το Σάββατο μπήκε, γιατί η ζήτηση είναι τεράστια. Ναι. Εχθές που ξεκινήσατε, άκουγα τον κόσμο πώς ξεκαρβιζόταν με τα διάφορα που γινόταν και μ' άρεσε πολύ που βάλατε αυτά της επικοινωνιακής πολιτικής που λέμε με το κοινό. Δηλαδή, που μιλάτε, γυρνάτε. Αυτά υπήρχαν, είναι η αλήθεια. Υπήρχαν, γιατί και στο θέατρο του Ισίου παίζαμε, ο κόσμος είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι, και είναι οπότε, ακόμα πιο κοντά. Ναι, πολύ. Είχαμε μια έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Για πείτε μου λιγάκι, πώς φαίνεται η όλη αυτή ενέργεια με την ίδια του Μποστ, που είναι ένα από τα κλασικότερα και ίσως και πολυπαιγμένα, θα έλεγα, του Μποστ. Βέβαια, έχει να πούμε ότι ο Χανιωτάκης έχει βάλει αρκετές πινελιές σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια μικρή διασκευή σε κάποια πράγματα που ακόμα και τότε που είχε γραφτεί το έργο ήταν παλιά ήδη. Αλλά το έχει κάνει με έναν τρόπο ο οποίος όχι μόνο δεν αλλάζει καθόλου το ύφος του έργου, αλλά νομίζω οι θεατές δεν το καταλαβαίνουν. Περνάει τόσο απαλά και με τόσο χιούμορ, σαν να το γράφει ο ίδιος ο Μποστ. Ναι, γιατί γελάνε, ξεκαρδίζονται συνέχεια. Δηλαδή αυτό είναι το κάτι άλλο. Ναι. Και βέβαια υπάρχει και διαδραστικότητα. Έτσι, κατεβαίνετε κάτω, ανεβαίνετε. Αυτό είναι αν το επιτρέπει το θέατρο, εδώ είναι πολύ κοντά βέβαια. Καμιά φορά κατεβαίνουμε κάτω. Είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Γιατί είναι άμεση επαφή. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που δεν έχει κανένα κόμπλεξ. Από την άποψη πια ότι δεν προσπαθούμε να πείσουμε για την λεπτομέρεια της απόδοσης των χαρακτήρων με την έννοια ότι εγώ κάνω γυναίκα, οπότε πρέπει να έχω το περπάτημα, την ομιλία, ξέρω, το look. Σε επαναφέρει όμως συχνά όταν δήθεν ξεχνιέσαι. Εννοείται, ναι. Αυτό είναι κάτι που φτιαχμένο παραστασιακό. Οπότε μπαίνουν πολύ ομαλά σε μια ιστορία που έχει να κάνει με ένα θείο, σε ένα μπουλούκι στην ουσία. Έναν περιοδεύοντα θείο, ο οποίος τυχαίνει εκείνη την ημέρα να παίζει την ίδια. Οπότε όλα είναι ανοιχτά και μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Εδώ να προσθέσουμε το ευχάριστο του γεγονότος ότι ο Κώστας ο Τριανταφυλόπουλος, όταν εμφανίζεται, θέλει Σόνι και Ντέ να παίξει τον Δίποδα. Ναι. Και ανακοινώνει η Δίποδα κάποια 5-6 φορές. Και εσείς οι υπόλοιποι του μπουλουκιού. Δεν είχε ενημερωθεί ότι θα παίζανε μύδια εκείνο το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ευχάριστη η παράσταση. Πολύ. Είστε πολύ καλή ομάδα. Χαίρομαι. Οι ρόλοι έτσι πως εναλλάσσονται είναι εκπληκτικοί. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι δεν θες να μοιάσουν με τίποτα πάνω στη σκηνή. Όχι, και τον διώχνει συνέχεια. Αυτός θέλει πάσα θυσία να είναι σε ώρες που δεν θέλει. Ναι. Ευτυχώς που έχει και κάποιους άλλους ρόλους και εμφανίζεται λίγο παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις περιοδίες. Και σύντομα να ενημερώσετε ότι υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες, γιατί νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα τις φτάσει για 2 τετραήμερα. Έχουμε κλείσει να συνεχίσουμε την Αθήνα, αλλά μετά την Αθήνα ποτέ δεν ξέρουμε. Α, να μπράβο, γιατί το να επανέλθετε είναι καλό. Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.